ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόταση καμία από την πρωταθλήτρια πια ήδη την ομάδα επί 2 χρόνια K19. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του ΠΑΟΚ. Όταν η πρωταθλήτρια ομάδα της K19 του ΠΑΟΚ και η αίτητη και με καλά σκορ και με καλό ποδόσφαιρο δεν έχει κάποια... Εκεί είναι θέμα και για τον Μάριο Μπράντο. Περίμεναν από κάποια ομάδα από το εξωτερικό, από κάποια ομάδα εδώ, να πάρει αυτά τα παιδιά κάποιον, δεν υπήρχε καμία πρόταση μέχρι χθες το βράδυ. Καμία ομάδα λοιπόν. Θα προσπαθήσει να δώσει κάποιους ποδοσφαιριστές δεξιά και αριστερά. Και ξέρεις και η βιντεοθνική και η γάμα εθνική είναι λίγο, δεν έχουν χρήματα. Ο μόνος ο οποίος είναι για να θα παίξει την πρώτη ομάδα, μάλλον όχι απέξει, θα πάει στην προετοιμασία, είναι ένας νεαρός στόπερ με πολύ καλά σημαντικά προσόντα και ταχύτητα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Λοιπόν, ακολουθεί κανονικά αυτή την εβδομάδα της εξετάσεις και αυτό είναι πολύ καλό. Ακολουθεί την προετοιμασία της ομάδος. Μάλλον με το χάρη της Αγίας θα παλέψει εάν ανέβει στην πρώτη ομάδα. Το ξέρω το παλικαράκι. Καλά σημαντικά προσόντα, γρήγορος, ταξιάπλος είναι, στόπερ είναι. Ίσως πάρει κάποια ευκαιρία. Κοιτάξτε, εκεί τώρα να το συνδυάσει ο Λουτσέσκου κάνοντας πλέον πρωταθλητισμό και έχοντας στόχο να διατηρήσει τα περσινά σκύπτρα αλλά και να προωθήσει συνάμα από την ήδη πρωταθλήτρια K19-K20 του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Εδώ τώρα κοίταξε. Το ρεπορτάζ το δίνει ο ΠΑΟΚ. Υπήρχε μια διαμαρτυρία ανεπίσημη του Γκαρσία. Του Γκαρσία και τα μούτρα, ξέρεις, τα μούτρα, τα στραβά, τα ψηλά το πρωί. Κάνε που παίρνει τους παίκτες στην πρώτη ομάδα. Και να σου πω και την αλήθεια, δεν τα πάει καλά με τον Ρουμάν. Mm-hmm. Γιατί έχει κάνει προτάσεις αυτός για κάποιους ποδοσφαιριστές, τις οποίες απέριψε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν παίρνω στη διαδικασία να πω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εγώ αναφέρω το γεγονός. Δεν παίρνω στη διαδικασία. Εντάξει, ένας παίκτης να προωθηθεί και να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο στην πρώτη ομάδα δεν είναι και τόσο. Ναι. Από την πλευρά βέβαια του ΠΑΟΚ βγαίνει ότι να ορίστε. Εμείς δεν βγάζουμε παίκτη στην πρώτη ομάδα, αλλά να κοιτάξτε, δεν μας κοιτάει κανένα παίκτη από την K19. Και το μουσικά, επειδή είστε επικοινωνιακό, πάει πολύ καλά, το φέρνει ωραία. Δεν μας ζητάει κανένα στην K19 και εμείς προωθούμε κάποιον. Επάνω που είναι και ο στόπερ. Το κάνει δηλαδή με ωραίο τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι η πρωταθλήτρια ομάδα και αίτη της K19 βγάζει ένα ποδοσφαιριστή επάνω και δεν έχει κάποια πρόταση για τους υπόλοιπους. Είναι μια προφιά στο σαγόνι του Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτό το πράγμα.